Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Χρήστος Αρδίζογλου. Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν ως ακραίος επιθετικός, αλλά ως και μέσος και φημιζόταν για την σπουδαία τεχνική του κατάρτιση, όσο και για το απίστευτο τρέξιμό του. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομών του Απόλλων Αθηνών. Το 1971 και στην ηλικία των 18 ετών προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και με τη φανέλα της ελαφράς ταξιαρχίας αγωνίστηκε για μια τριετία. Στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας διακρίθηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ, με την οποία αγωνίστηκε για 11 ολόκληρα χρόνια. Κορυφαία στιγμή στην πολύχρονη καριέρα του με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων ήταν η συμμετοχή του στα ημιτελικά του κυπέλου UEFA την περίοδο 1976-1977. Στην Εθνική Ελλάδος συνολικά συμμετείχε σε 43 αγώνες, πετυχαίνοντας 2 τέρματα. Ήταν μέλος της ομάδας που αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1980 στην Ιταλία, όπου συμπεριλήφθηκε στο στη δεύτερη καλύτερη δεκάδα της διοργάνωσης. Επίσης, έχει κληθεί και έχει παίξει στη μεικτή κόσμο. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Χρήστος Αρδίζογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που έχετε προσφέρει. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε κοντά μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια που είπατε για μένα. Εγώ έχω ένα παιδάκι, το Μάριο, είναι 23 χρονών ο Μάριος, είναι 2 μέτρα παλικάρι. Δυστυχώς το παιδί του Αρδίζογλου δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί έτσι είναι το σύστημα τώρα. Οι καλοί παίχτες κάθονται στα σπίτια τους και τώρα παίζει ρόλο ο μπαμπάς. Γι' αυτό το βασικότερο είναι το σχολείο. Τα παιδιά κοιτάζουν το σχολείο τους και ο χώρος αυτός είναι για τα παιδιά, για να αθλούνται, αλλά όχι επαγγελματικά. Εγώ έχω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία και καλό καλοκαίρι. Δεν μπορείς να σπάρει, δεν έχουμε εργαλεία τώρα και αυτή. Εργαλεία, αυτά. Καθίστε έτσι όλοι κάτω, χαμογελάστε. Τέλεια. Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά.